Κύριε Μαγκεριάδη, εμείς λέμε ότι αυτή η εξαγγελία σήμερα είναι σαν μπεγμός απέναντι στους εργαζόμενους. Γι' αυτό και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα, επί Μακρόν, έδωσε μία συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τη Χατζηδάκιο μισθομετρία, ας την πούμε έτσι. Ως από το Πυθαγορείο θεώρημα, Χατζηδάκιο μισθομετρία. Προσπάθησε λοιπόν να το αναάγει σε επίπεδο έτους, σε επίπεδο μήνα, σε επίπεδο 14 μηνών, 12 μηνών κτλ. Με κάποιους αριθμούς και να αποδείξει ότι αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση θα είναι, πώς το λέει, ευαγγέλιο για τους εργαζόμενους και θα ζήσουν μια χαρά το επόμενο διάστημα. Εντάξει, είπε και η κυβέρνηση, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είναι μια σημαντική άποψη. Αν ακούσατε λοιπόν σήμερα τον κύριο Χατζηδάκη, θα είδατε λοιπόν τι προσπάθεια έκανε, η ανάγκη δηλαδή, για να παρουσιάσει την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι στενάζουν κάτω από την μεγάλη ακρίβεια, την ανεργία, την ενέργεια, το ρεύμα δηλαδή, το νερό, που θα το πω νεράκι, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο το οποίο το εισάγει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μαζί με την ενέργεια και το νερό και τα απόβλητα και τα λοιπά. Έδωσε πάντως διευκρινίσεις ο κύριος Κρέκας σήμερα. Εμπορευματοποιείται, ό,τι και αν διευκρινίζει, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο στόχος, είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα γίνει και αυτό κάνει και το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο λαός λοιπόν στενάζει και δεν μπορεί σήμερα να μας κοροϊδεύουν ότι με 780 ευρώ, τι είναι αυτό. Το 2011 υπήρχε 752 ευρώ. Το 11, έτσι. Το 2023 μας είναι 780 ευρώ και δεν το αντέχει η οικονομία. Ναι, βέβαια, στα μνημονιακά χρόνια είχε κατέβει αρκετά. Το 12 πήγε σε 522 ευρώ. Μιλάμε για 32% μείωση το 2012. Ναι, μία για τις είναι 25, δεν κάνω λάθος, το 522. Και κάτω, το υποκατώτερο. Ναι, 32 των κάτω των 25, ο υποκατώτατος. Αυτό δεν μπορεί, ήταν μέτρα των μνημονίων, τα οποία τα ψήφισαν εδώ οι συνάδελφοι, έτσι και οι τρεις. Όπως βέβαια... Το 12 δεν ψήφισε, λοιπόν, εγώ καταψήφισα το 12. Μπορεί εσείς, λέω το κόμμα σας, έτσι. Λοιπόν, το κόμμα σας το ψήφισε. Λοιπόν, όπως και αυτό που σήμερα ανακοινώθηκε είναι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αποφασίζεται πια από τον Υπουργό και όπως ακούσατε σήμερα τον κύριο Χατζηδάκη, πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Πάντως, ένα ζήτημα, αν μου επιτρέπετε. Να τελειώσω όμως και μετά το λέτε. Άρα λοιπόν, πάνω απ' όλα, το κριτήριο για το ποια θα είναι η αύξηση είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Και όχι η ικανοποίηση αναγκών των εργαζομένων, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Δεν μιλάμε για τις σύγχρονες. Έτσι. Για πες μου, εσείς αν παίρνατε 600 ευρώ μισθό το μήνα, τι θα καλύπτετε. Είσαι προσωπικά, βάλτε τον εαυτό σας έναν εργαζόμενο. Όχι, είναι, βάλτε τον είναι εαυτό σας σε έναν εργαζόμενο. Είναι αδιανόητο. Έτσι. Σου είναι προφανώς είναι αδιανόητο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν την αδιανόητη, να το πω έτσι, ζωή ζει μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας σήμερα. Μιλάμε για μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να κοροϊδεύει η κυβέρνηση ότι κάνει αυξήσεις και είναι το ανώτερο, το καλύτερο λέει, που θα μπορούσε να κάνει. Άρη, θέλεις για να ποιον το καλύτερο. Ναι. Ναι, ένα μικρό σχόλιο, ότι όσο σημαντικό και αν είναι το θέμα του κατώτατου μισθού, δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος 20 ετών θα παίρνει 600 ή 650 ευρώ, μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα είναι αν ένας άνθρωπος 55 ετών με 2 ή 3 παιδιά θα παίρνει 1000 ευρώ. Παίρνει 1000 ευρώ νόμιμα. Δηλαδή, αυτό είναι μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα. Από αν ο 20άρης που αμήνεται με τον κατώτατο μισθό μνημόνιο, θα παίρνει 20-30 ευρώ το παραπάνω. Το μνημόνιο λοιπόν, τι έκανε, κατάργησε ουσιαστικά τη συλλογική διαπραγμάτευση. Ο νόμος Βρούτσι έγινε Βρούτσι Αχτσιόγλου, όπως θέλετε μετά. Μάλιστα. Και κατάργησε τη συλλογική διαπραγμάτευση. Έτσι οι συλλογικές συμβάσεις, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, είναι πολύ λίγες. Πρέπει να ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Και αυτές δεν είναι. Οι τριετίες, αν σήμερα είχαν ξεπαγώσει οι τριετίες, ο κατώτερος μισθός θα ήταν 1000 ευρώ. Δηλαδή τρεις μισθοί παραπάνω. Μάλιστα. Και όμως την κρατούν παγωμένες τριετίες και έχουμε σήμερα αυτή την κατάσταση που ζει μεγάλη πλειοψηφία. Νομίζω ολοκληρώσαμε τις τοποθετήσεις για την δική σας τοποθέτηση και για το αν θεωρείτε στο ΚΚΕ ότι η δικαιοσύνη μπορεί να φωτίσει αυτή την υπόθεση, αν έχετε εμπιστοσύνη. Κύριε Μαγκεριάδη, αν θα δούμε ποια είναι η στάση μέχρι τώρα γύρω από αυτό το έγκλημα αυτών των πολιτικών δυνάμεων που κυβέρνησαν μέχρι τώρα και έχουν τεράστιες ευθύνες εγκληματικές,
η κάθε μία βέβαια στην περίοδό τους, γιατί βήμα το βήμα όλοι προώθησαν αυτή την απελευθέρωση των μεταφορών με τον διαχωρισμό του ΟΣΕ, τον τεμαχισμό του, να το πούμε έτσι, mm-hmm. με την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου κομματιού, που ο ΟΣΕ παρέμεινε στο κράτος και βλέπετε ότι τα πάντα όλα γίνανε για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Της Τρανοσέ, αργότερα τώρα βέβαια της Hellenic Trade. Τι έγινε μέχρι τώρα, γιατί έχουν ευθύνες, γιατί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων είναι σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Όχι μόνο στον ΟΣΕ, στα λεωφορεία, στα αεροδρόμια, στους χώρους δουλειάς, από τις πλημμύρες, από τους σεισμούς, από τις φωτιές. Αν θα δείτε πόσοι είναι οι νεκροί τα τελευταία χρόνια εδώ του λαού μας, θα δείτε ότι είναι πολύ υπερβολική mm-hmm. από κάθε φαινόμενο. Άρα λοιπόν ο λαός νιώθει ανασφαλής, γιατί αυτό το κράτος δεν στηρίζει την ασφάλειά του, τις ανάγκες του, ακόμα και την ζωή του. Όπως είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το μισθός, οι εργασιακές σχέσεις που είναι ελαστικές, που είναι τέλος πάντων τα παιδιά μας δουλεύουν με 300 και 400 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα των νέων ανθρώπων. Και υπάρχει λοιπόν μία έκρηξη της νεολαίας και του κόσμου ενάντια σε αυτή την προσπάθεια να συγκαλυφθεί ένα έγκλημα και να αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα. Είτε αυτός λέγεται σταθμάρχης, είτε τώρα τελευταία σήμερα mm-hmm. άρχισε να λέει και το μηχανοδηγό. Και είναι ντροπή. Μάλιστα. Και είναι ντροπή. Σαφές. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε mm-hmm. ότι δεν θα επιτραπεί από τον λαό τον ίδιο και ότι περνάει από το χέρι μας σαν ΚΚΕ, το έχουμε δηλώσει σε κάθε κατεύθυνση, να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, mm-hmm. να ξεχαστεί. Ούτε οι αποζημιώσεις είναι αυτές που μπορεί να απαλύνουν ή τέλος πάντων να μπουν στη ζυγαριά mm-hmm. της ζωής και το πόσο κοστίζει μια ζωή. Μάλιστα. Γιατί αυτό κάνουν. Και δεν παίρνουν μέτρα ασφάλειας γιατί κοστίζουν. Mm-hmm. Και προτιμούν να δίνουν αποζημιώσεις γιατί κοστίζουν λιγότερο από Σαφές. Τα μέτρα ασφαλείας. Πριν... Και αυτό είναι το τραγικό και θα πρέπει ο λαός μας να το ξέρει και να μην συμβιβάζεται με αυτό το κράτος που είναι εχθρικό απέναντί τους, που αν θέλετε και η ίδια η ζωή τους κινδυνεύει Σαφές. Από αυτή την κύριε προτεραιότητα Κατσότη. Που έχει πριν, για την κερδοφορία του επιχειρήσεων. Πριν πάω στο τελευταίο κύκλο, μια ερώτηση και στον κύριο Κατσότη, αν το ΚΚΕ μένει στη θέση του ότι δεν συνεργάζεται με κανένα σε όποιο σενάριο προκύψει μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, έχουν μια κοινή στρατηγική τα κόμματα που είναι εδώ και μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν και οι τρεις και να έχουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Γιατί με το ΝΑΤΟ είναι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, με την ιδιωτικοποίηση είναι, με την φτηνή εργατική δύναμη είναι, με όλα αυτά που ζει ο λαός μας είναι. Άρα λοιπόν μπορούν άνετα να συνεργαστούν. Mm-hmm. Το δίλημα λοιπόν είναι αν ο λαός την επόμενη μέρα που θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση θα είναι δυνατός με ένα ισχυρό ΚΚΕ. Και εμείς αυτό επιδιώκουμε μέσα από τη δράση μας, μέσα από τις κινητοποιήσεις, για να μπορεί ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων πολύ. Και όχι θεατής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.